Είμαστε με τον κύριο Γιώργο Μαρκογιάννη, Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ναυτική Παράδοση. Και το μουσείο έχει ταξιδέψει εδώ στη Μητυλίνη, φέρνοντά μα κοιμήλια εξαιρετική σημασία. Θέλω να μα μιλήσετε τόσο για τα κοιμήλια που έχετε φέρει εδώ, όσο και για την ιστορία του μουσείου. Το Μουσείο Ναυτική Παράδοση ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια στον Πειραιά από ανθρώπου που έχουν σχέση με την ναυτική παράδοση και μεράκι για τη θάλασσα. Οι ιδρυτέ στην αρχή ήταν ο Ανδρέα Ποταμιάνο, ο Σπύρο Ετυπάλο, όλοι αυτοί οι παράγοντε τη ναυτιλία και στην, στη συνέχεια και από την Κωνσταντάριο Κωνσταντακόπουλο. Τα τελευταία χρόνια πρόεδρο του Μουσείου ήταν ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υπουργή Ναυτιλία που είναι σήμερα, ο κύριο Ευάγγελο Κυριαζόπουλο. Και το αντικείμενο το δικό μα είναι να κάνουμε διεθνεί εκθέσει στο εξωτερικό όπω έχουμε κάνει το 92 στη Σεβίλη για τα 500 χρόνια του Χριστόφορου Κολόμβου και το 98 στην Πορτογαλία για τα 500 χρόνια του Βάσκο Γάμα. Αυτές όλες ήταν διακρατικές. Το κράτος κανόνιζε, ρύθμιζε και πηγαίναμε εμείς εκεί με τα εκθέματά μας. Εδώ στη Μητυλίνη είχε αρχίσει το θέμα από πριν με τη Χριστιανά την Καλογύρη που ήταν η Γενική Γραμματέας και είχαμε ξεκινήσει για να ξεκινήσουμε να γράψουμε ένα βιβλίο και να κάνουμε και την, ε, για την ελληνική εμπορική ναυτιλία 19ου-20ου αιώνα. Στη συνέχεια προέκυψε το COVID και μετά ανέλαβε τη σκητάλη της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής ο Μανώλης Κουτουλάκης και είχε και εκείνο σε ίδια ενδιαφέροντα και με αγάπη και με αυτό που προώθησε το θέμα αυτό και φτάσαμε μετά από διάφορε καθυστερήσει γιατί ήταν καλοκαίρι, γιατί θέλαμε να πετύχουμε και τα σχολεία που ξεκινάνε και ξεκινήσαμε αυτή την περίοδο. Όπω είπαμε, οι ενότητε αυτέ, οι ενότητε ειδικέ μα στα κεντρικά, που καλύπτουν μια έκταση 3.000 τετραγωνικά με θέματα, είναι ενότητε από την αρχαία ναυτική τεχνολογία και προχωρούμε. Και εμεί διαφέρουμε από τα άλλα τα ναυτικά μουσεία, γιατί ε, ανάλογα με τι ενότητε έχουμε φτιάξει μια τριήρη που είναι ένα προ για να μπορούμε να τι παρουσιάζουμε και να τι μετακινούμε ευκολώ με τι διεθνεί προδιαγραφέ σε παγκόσμιε εκθέσει. Το ίδιο και για το. 1821 υπάρχει ε, το, το, πλοίο του Κανάρι, η Ψαριανή Γαλλιώτα, που και αυτή είναι ένα προς τρία, είναι 14 μέτρα. Λοιπόν, αυτά βρίσκονται στις κεντρικές αίθουσες του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης με τις σχετικές τους ενότητες. Εδώ πέρα φέραμε άρα πιο μικρά αντικείμενα, γιατί ήταν και δύσκολη μεταφορά, η συσκευασία, δηλαδή για να κάνουμε τα γένεια 10 του Νοέμβρη είχαμε αρχίσει ένα μήνα πριν να συσκευάζουμε με εταιρείε και αυτά. Να πούμε, ήρθαμε εδώ 4-5 μέρε πιο πριν μέχρι να τα αποσκευάσουμε, να τα τοποθετήσουμε, να κάνουμε. Αλλά αξίζει αυτό γιατί είναι η αναπαρτική παράδοση των Ελλήνων. Εδώ έχουμε διάφορε ενότητε. Δηλαδή, ξεκινάμε οι Έλληνε θαλασσομάχοι. Όλοι οι μαθητέ τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξέρουν. Ποιο ήταν ο Κανάρη, ποιο ήταν, ήταν ο Μιαούλη, ποιο ήταν ο παπα ο Κουντουριώτη, και οι υπόλοιποι που είχαν αρμοδιότητες και γείτο τότε στα πλοία του αγώνα. Αυτοί είχαν τα πλοία τους που ήταν εμπορικά και στη συνέχεια όταν πράξα στον αγώνα τα μετέπραξα σε πολεμικά πλοία. Προχωρούμε και έχουμε εδώ πέρα διάφορες κασέλες που είναι ξυλόγλυπτες 19ο αιώνα και αναφέρονται στοιχείο στη Μητυλίνη. Μετά βλέπουμε τα διάφορα ε, ιστιοφόρα πλοία που ήταν εμπορικά και στη συνέχεια μετατραπήκαν και γίνανε πολεμικά. Ιστιοφόρο πλοίο που παρέμεινε σαν εμπορικό αυτό και μετέφερε τα φορτία στα, από τα ελληνικά νησιά ή πήγαινε και σε άλλα μέρη της Μεσογείου. Τότε για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μην έχουν τις διώξεις από τους Θοβανούς φέρανε και διάφορες σημαίες, εκτός δηλαδή από την ελληνική όπως θα δείτε σε μια άλλη ενότητα στα τρόμητα ελληνικά σκαριά υπάρχουν πολλές διάφορες σημαίες. Αυτές είναι οι διάφορες σημαίες που φέρανε τότε τα πλοία των Ελλήνων για να μεταφέρουν τα φορτία τους και να μην έχουν διάφορους περιορισμούς από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν δηλαδή υπό την αιγίδα των Οθωμανών μέσω των κρατών που είχαν καταφέρει και είχαν εξασφαλίσει να μεταφέρουν οι Έλληνες τα φορτία τους. Πιο κάτω εδώ πέρα βλέπουμε μια γοργόνα. Αυτές χρησιμοποιούσαν και ήταν το βάζανε στην αρχή μπροστά στην πλώρη, όπως λέγουμε τα λεγόμενα ακρόπρορα, τα figure heads. Ε, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της ελληνικής ναυτικής παράδοσης. Έχουμε κι άλλα, όπως θα δείτε εδώ πέρα υπάρχει ένα δελφίνι, υπάρχει ένα λεοντάρι σε άλλα, στην απέναντι σειρά είναι κεφαλές, πάντα μιλάμε για τα ελληνικά πλοία. Κεφαλές διάφορων άγριων, αγριόχειρων ή διάφορων, ας πούμε. Αλλά στο εξωτερικό χρησιμοποιούσαν του Βίγηξη ή, ή του Πειρατέ. Είχαν άλλη νοοτροπία και άλλα αυτά. Προχωρούμε και εδώ πέρα. Είναι <σφυλίες> ένα άλλο τύπο το Lover που ήταν και αυτό μια άλλη κατηγορία γιατί έχουμε, είπαμε, πάρα πολλέ κατηγορίε. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα άλμπουμ που έχει 36 ε, ατρώμητα ελληνικά σκαριά. Αυτά τα σκαριά, ω επιτοπλίστων δηλαδή, οι Έλληνε οι προύχοντε ε, τα αγοράζανε ή από τους Ισπανούς ή από τη Βενετία ή από τη Γένοβα και τα μετατρέπανε και τα κάνανε με τα ελληνικά δεδομένα. Ε, και γι' αυτό φέρνουν και διάφορες ονομασίες. Ή μετατρέπανε σε ελληνικά ή μετατρέπανε και παραμένανε τα ξένε ονομασίες τους. Εδώ λοιπόν, πέρα βλέπουμε ένα πλοίο και το έχουμε. Για να φαίνεται η κατασκευή εσωτερικά πώ χτίζεται ένα πλοίο, πώ είναι οι νομίσει του, πώ είναι τα μπάρια του, πώ θα ξέρανε που έμπαινε το φορτίο. Γιατί είναι για να μπορούν ας πούμε, να δούνε οι μελετητέ πώ ήταν πάνω με τι βάρκε του και με όλα αυτά όταν ζυγώνανε κοντά στι αχτέ, κατεβάζανε τι βάρκε του και βγαίνανε έξω το πλήρωμα. Εδώ είναι ένα άλλο τύπο γαλεών. Δηλαδή, ω επιτοπλίστων τα γαλεόνια αυτά ήταν επιρροή από τη Δυτική Μεσόγειο. Έχουμε εδώ πέρα μια επιρροή, δηλαδή περισσότερο ήταν Ισπανοί, και αυτό βλέπουμε και το πλούτο σε κανόνια και σε αυτά όπω θα δούμε και σε άλλα ας πούμε. Εδώ είναι μια μπουρού, δηλαδή μπουρού όπως έχουμε πάνω στα σύγχρονα πλοία τώρα και μπαίνει στο λιμάνι, φεύγει ή ανάλογα στην πορεία της ναυσιπλοείας του κάνει ορισμένους συρριγμούς, φυρίχτρα δηλαδή, για να τον προσέξουν τα άλλα τα πλοία, ε, τότε τα μητά είχανε είχαν αυτή τη λεγόμενη μπουρού για να προσέχουν τα άλλα τα πλοία ή σε στροφέ, σε διάβλους και να φυλάει το ένα τάλο. άλλο. Δηλαδή η ναυσιπλοεία από τότε ακολουθεί το με διάφορους άλλους τρόπους αλλά υπήρχαν αυτοί. Η λεγόμενη Ιμπουρού και έχει μείνει και στην ιστορία. Εδώ από κάτω έχουμε ένα τύπο που θα δείτε και από την άλλη μεριά εκεί στα ναυτικά όργανα της γέφυρας είναι ο εξάντας. Τώρα τα πλοία και όλα δεν, έχουν, δεν έχει γίνει τη χρήση αυτήν γιατί υπάρχουν τα GPS και τα άλλα να προδιορίζουν τη θέση του πλοίου, το στίγμα. Αλλά για λόγους ασφαλείας αυτό το όργανο υπάρχει και στα σύγχρονα πλοία γιατί είναι διεθνεί κανονισμοί και επιβάλλονται να υπάρχουν πάνω. Δηλαδή γινόντουσαν ορισμένες παρατηρήσεις για τον ήλιο ή για τα αστέρια, βγαίναν ορισμένες ευθείες γραμμές και μετά με την αλλαγή του ήλιου μετά από μερικές ώρες, εκεί που, υπάρχανε, που διασταύρωνε μια γραμμή με την άλλη, προσδιοριζόταν το στίγμα του πλοίου. Αφού γινόταν επεξεργασία με τις ε, αστρονομικές εφημερίδες, με, με τη διαφορά στο τοπικό που ήσουν ασύ ε, με, με τοπική ώρα, με την ώρα του Γκρίνου. Έχει μια διαδικασία που μαθαίνατε στις Ακαδημίες στα πρώτα χρόνια του εμπορικού ναυτικού <coughs> και θα το δείτε κι αλλού. Εδώ είναι ένα κέντημα που κάποιοι λαϊκοί στα νησιά το 1927, το βλέπετε εδώ, το είχαν φτιάξει τότε και φαίνεται η αλλαγή, δηλαδή από τη μια αρχίζουν τα ιστεία, δηλαδή η και τα πανιά και φεύγουν και αρχίζει και εμφανίζεται το ατμός και έχουμε μια ενδιάμεση κατάσταση, όπως και έτσι έγινε. Τότε χρησιμοποιούσαν και τα μέρη και τα δε μέχρι να επιβληθεί και να επικρατήσει ο ατμός. Εδώ πέρα έχουμε ένα σκάφαδρο. Τα σκάφαδρα αυτά τα φορούσαν αυτοί που ψαρεύαν οι αλληλεί φουγγαριών. Τότε υπήρχε, δηλαδή πριν 80 χρόνια, η δραστηριότητα αυτή στα νησιά, στα Δωδεκάνησα, στην Κάλυμνο, στη Σίμη και σε άλλα νησιά και καταφεύγανε αυτοί στα βόρεια παράλια και υπήρχε αρκετό πλούτο αυτά τα, τα νησιά ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα άλλα γιατί ήταν πολύ εύποροι οι κατοικοί του και τα σκάφη που χρησιμοποιούσαν ήταν ειδικά για να ψαρεύουν και να μαζεύουν ε, τα σφουγγάρια. Αλλά μετά στη Βόρεια Αφρική πριν 80 χρόνια παρατηρείται ασθένεια στα Βόρεια Παράλια και έτσι οι Έλληνες σφουγγαράδες αναγκάζονται να αποδημήσουν και να πάνε στο εξωτερικό. Επειδή ήταν και η περίοδο αυτή που υπήρχε μετανάστευση, άλλοι πηγαίνανε στην Αυστραλία, άλλοι στην Αμερική λόγω τη οικονομική κρίση αυτά, συνέπεζε να έχουν και γνωστού του αυτοί <coughs> και να πάνε στο Μαϊάμι. Και βλέπετε εκεί έχουμε τρίτη και τέταρτη γενιά, τα παρακολουθούτε κι εσείς από τις τηλεοράσεις, με, με δημάρχους, με βουλευτές, ολόκληρες πόλεις διατηρούν και εκεί γίνεται στην Καραϊβική συλλογή των σουγγαριών πλέον για όλο τον κόσμο. Και έτσι τα στέλνουν στα ελληνικά νησιά, ακατέργαστα, τα επεξεργάζονται αυτοί γιατί έχουν μια σχετική παράδοση και μια υποδομή και μετά και οι Έλληνε τα τροφοδοτούν στην ελληνική αγορά και λένε σουγγάρι. Που στην ουσία δεν υπάρχει στη Μεσόγειο, δεν υπάρχει σπογγαλία. Υπήρχε τότε στο παρελθόν. Αυτά έχουν κατηργηθεί. Και η έδρα του είναι στο Μαϊάμι, στην Αμερική. Εδώ πέρα είναι η ενότητα. Με τα εκπαιδευτικά κείμενα του 1800 που εκπαιδευόντουσαν... οι καπεταναίοι και οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού και οι σχολέ του πολεμικού ναυτικού. Και ήταν τα εκπαιδευτικά του κείμενα. Βλέπετε, όλα είναι για του μηχανικού, για του καπεταναίου, η ναυτική τέχνη, η ναυτική παράδοση, η, η ναυτιλία και όλα τα σχετικά τη εποχή εκείνη και με αυτέ τι γνώσει που διαθέτανε και ήταν πάρα πολύ καλέ. Και από κάτω είναι τα πρώτα ναυτικά φυλάδια. Είμαστε 1900, αρχέ του 1900 τότε που ταξιδεύανε τώρα το έντυπο αυτό έχει αλλάξει 6-7 φορές και παρόλα αυτά αντί γιατί όταν βγαίνει κάποιο σε σύνταξη υποχρεούται να καταθέσει το φυλάδιό του στον ΝΑΤ και το ΝΑΤ επειδή είναι λόγω άσχετη τα καταφέρουν, τα βάζουν σε σακούλες και τα πηγαίνουν στα υπόγεια του ΝΑΤ. Τους είχε γίνει κατ' επανάληψη αυτή να τα δίνουν στους συγγενείς τους στα νησιά γιατί μιλάμε 1900, έχουν 4-5 γενναίες από τότε έχουν αλλάξει. Άρα είναι εντελώ άχρηστα. Και αυτά παραμένουν κοιμήλια, γιατί τότε για να ταξιδέψει και να κάνει, και τότε στα ταξίδια του, μιλάμε, ήταν δύο και τρία χρόνια. Δεν ήταν τώρα παίρνουν τέσσερι μήνε, ταξιδεύουν και γυρίζουν πίσω. Ο καθένα είχε μια ιστορία. Και όταν βλέπουν απάνω με τι εγγραφέ του στα φυλάδιά του και στα άλλα. Εδώ είναι μια ενότητα όταν οι Έλληνε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στου Έλληνες ε, για να ενισχυθούν μετά από τους αγώνες και τους εμφυλίους και τα άλλα, που είχαμε πάθει μεγάλη καταστροφή, τους έδωσε τα 100 Λίμπερτις που λέμε και τα δύο δεξαμενόπλια. Λοιπόν, ε, τότε τα ταξίδια γινόντουσαν και οι ναυτικοί παρέμειναν πάνω, όπως είπαμε, μεγάλη διάρκεια, ας πούμε. Υπήρχε κρίση, υπήρχε αυτά, δεν μπορούσαν να ξαναγυρίσουν πίσω, δεν θα βρίσκανε και έτσι παραμένανε και δύο και τρία χρόνια πάνω στο ίδιο πλοίο. Και είχαν βρει έναν τρόπο αυτή να κάνουν χρηστικά αντικείμενα που του χρειαζόντουσαν για την καμπίνα του, τα χαλάκια του, τα μπαούλα που μαζεύανε για να τα ξεμπαρκάρουν, να κάνουν ή μέσα στι καμπίνες του να φυλάξουν. Και είναι διάφορα χρηστικά αντικείμενα. Τα βλέπετε και, μό, και μόνοι σα εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε τώρα ένα μέρο από τα τρώμε τα ελληνικά σκαριά. Αυτή είναι μια συλλογή την έχουμε προμηθευτεί εί, από το εξωτερικό πριν 25 χρόνια και είναι με 20, 24 καράτια χρυσό και είναι τα τρώμε τα ελληνικά σκαριά. Λοιπόν, και βλέπετε ότι τα περισσότερα δεν έχουν ε, έχουνε, ε, 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 ε του, του ελληνικού κράτους, έχουν διάφορες σημαίες εδώ πέρα. Ναι, γιατί τότε είπαμε χρησιμοποιούσαν και άλλες σημαίες κρατών για να μπορούν να γίνεται το διακομετιστικό εμπόριο και να μπορούν οι Έλληνε να μετακινούν το εμπόριό του ή από τη Μυτιλίνη ή προς την Ευρώπη και τα Νάπαλη χωρί να έχουν περιορισμού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα καραβόσκανο που φτιάχτηκε το 1971 στη Σύρο από το διάσημο το Μαυρίκο και από κάτω έχει μια κασέλα της τη Μυτιλίνη. Τη Μυτιλίνη ήταν ή στα αρχοντικά του τα χρησιμοποιούσαν ή πάνω και στα. Στα, στα, σκάφη του, στα εστιαφόρα και στα άλλα. Αυτοί έχουν διάφορε παραστάσει, γι' αυτό φέραμε. Αλλά υπάρχουν και άλλε ξυλόγλυπτε που δεν έχουν ζωγραφική και άλλα, απλώ είναι ξυλόγλυπτε. Και ερχόμαστε εδώ πέρα τώρα στα ναυτικά όργανα τη γέφυρα του 1800. Δηλαδή, πώ χρησιμοποιούσαν, μιλάμε όμω περισσότερο για του Ευρωπαίου. Γιατί το πρώτο πλοίο που ήρθε μηχανοκίνητο σε εμά στη Σύρο ήταν από του αδερφού Μποραίδη και ήταν το 1856. Εδώ όμω έχουμε αντικείμενα που ήταν πιο νεότερα, στο 1800. Και βλέπουμε αντικείμενα, δηλαδή για κι έχουμε το μονόκελο εδώ πέρα. Έχουμε τους διπαράλληλους που ήταν τότε μπρούτζινοι. Έχουμε ε, μονοπαράλληλους, πώς επιτοπλίζω στα πλοία αυτά δεν τα βλέπουμε. Απλώς τα βλέπουμε σε πολεμικά πλοία, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί. εξάδες μπρούτζινοι και ορολόγια. Και ε, εδώ πέρα αυτό το όργανο είναι για την, υγρο, για την υγρασία, ας πούμε. Ε, και τα χρησιμοποιούσαν πάνω στη γέφυρα τότε οι, οι πλοίαρχοι, οι καπεταναίοι, σε συνδυασμό με, με το βαρόμετρο για να προσδιορίσουν άφηξη κυκλώνα ή για να προσέχουν και αυτοί γιατί είχαν και αυτοί γνώσεις γνώσει Εδώ είμαστε σε μια πιο σύγχρονη ενότητα. Είναι δηλαδή τα ποντοπόρα πλοία που πηγαίνουν στις δεξαμενές για να κάνουν την ετήσια συντήρηση και να νεώσουν τα πιστοποιητικά τους. Και από κάτω είναι αυτά τα πλοία πριν 70 χρόνια που οργόρανε τον Αργοσαρονικό, δηλαδή το Καμέλια, το αυτά του Λάτσι, όλα αυτά τα μικρά που είχαν αφήσει το Χαρά, το Νεράιδα, αυτά που είχαν αφήσει ιστορία στον Αργοσαρονικό που συνέδεναν ή αργοσαρονικό, πηγαίνανε, έγινα, πόρο, μέχρι την Ερμιόνη φτάνανε εκεί πέρα και μεταφέραν τους επιβάτες. Αυτά ήταν καθαρά επιβατικά, δεν είχαν χώρο για να μπουν μέσα οχήματα ή μηχανάκια, οτιδήποτε άλλο. Μια ενότητα που έχουμε φέρει εδώ των αδελφών Τυπάλου, γιατί εμείς όταν ξεκινήσαμε χρησιμοποιούσαμε τα γραφεία των αδελφών Τυπάλου, αυτη τη 4. Και βλέπετε εδώ πέρα, γιατί οι αδελφοί Τυπάλου ήταν πρωτοπόροι στο λαϊκό τουρισμό. Αυτοί φέραν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Ο ένα πέθανε 106 ετών, ο άλλο ήταν 85, που τον δολοφόνησε η εταιρεία των δολοφόνων, όπω τα ξέρετε, πριν 25-30 χρόνια. Ναι, που δολοφονούσαν κόσμο, βάζανε 100 κληρονόμου και αυτά. Και του ανακάλυψε ο αδελφό του, που ήταν τότε 104 χρονών, και έφερε ειδικό αυτό από τη Γερμανία, δεν και του ανακαλύψαν και του παρουσιάσαν και δικαστήκαν όλοι που ήταν μέσα. Η ε, οι δικαστικοί, οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, όλοι και ήταν αυτοί. Και βλέπουμε εδώ πέρα δηλαδή την ενότητα από τη μια να έχουν επαφή και να μιλάνε με τον Ελευθέρο Βενιζέλο μετά από χρόνια ο Σοφοκλής, δηλαδή με πρωθυπουργού, με προέδρους της Δημοκρατίας της Γαλλίας, γιατί τότε ήταν η περίοδο που ήταν περισσότερο η Ελλάδα, είχε επαφέ με τη Γαλλία, γι' αυτό εκεί ήταν και επίσημη γλώσσα, ήταν η γαλλική. Δεν ήταν, μετά τον πόλεμο με τους βασιλείς, τους Έλληνες και τα άλλα. Ε, και εδώ πέρα είναι το πολεμικό ναυτικό πλέον, ας πούμε. Εδώ είναι ένα έργο του Βαρελά που έχει τα πολεμικά πλοία. Εδώ είναι πολύ σπάνιο, είναι το Σπέτσες του 1880, ατμοβαρής το λέγανε, δηλαδή μιλάμε πολύ πριν από Αβέρωφ, πολύ πριν και πολύ πριν, χρόνια πριν. Αυτά ήταν τα πρωτοπόρα και στην εξέλιξη εμφανίστηκε ο Αβέροφ και τα υπόλοιπα. Και ερχόμαστε εδώ πέρα στον Αβέροφ που ενεργοποιήθηκε, δραστηριοποιήθηκε και έφερε τους ένδοξους αγώνες, του ελληνικού έθνους. Και εδώ πιο πριν από αυτό να ήταν το Βέλος. Όλοι ξέραμε για το Βέλος που ήταν για την περίοδο της Χούντας. Ναι, αυτό ήταν το πρώτο μας το πλοίο. Μιλάμε το 1800 με το 1924 που είχε δραστηριοποιηθεί. Μετά αυτό αποσύρθηκε, καταστράφηκε και στην πορεία μετά από δεκάδες χρόνια εμφανίστηκε, αγοράσανε και βάλανε το όνομα για το άλλο Βέλος που το ξέρουμε και βρίσκεται παροπλισμένο στη Θεσσαλονίκη και το επισκέπτονται οι μαθητές και οι άλλοι για να δουν την αξία του βέλους. Εδώ είναι τα ψαρά και αυτό συμμετείχε στον αγώνα του έθνους. Βλέπετε αυτό για να κατασκευαστεί. Είναι χιλιάδες οι ώρες και μεράκι. Αυτό το είχε κατασκευάσει ο Σιαδαρέσης, ο οποίος πέθανε πριν 4-5 μήνες, 96 χρονών. Ήταν η σειρά, ήταν από την Κεφαλονιά και ήταν μαζί με τον Καβαδία. Ο Καβαδίας ήταν ο σφαγματιστής. Αυτός είχε την ειδικότητα τότε στα πλοία. Ναι, ε, του Μαραγκού. Επειδή είχαν μπουκαπόρτες, επειδή είχαν πολλά ξύλα να φτιάχνουν τις, τις καμπίνες το ένα το άλλο, υπήρχε υποχρεωτική, δηλαδή όπως ήταν ο ναύτης που ήταν για τη γέφυρα, όπως ήταν το Ναυτόπεσο, όπως ήταν οι άλλοι, αυτοί είχαν και άλλη μια ειδικότητα που ήταν ο Μαραγκός. Και αυτό είχε ασχοληθεί πάνω και ήταν συνειδηπόρος μαζί με τον Καβαδία και πηγαίνανε και οι δύο μαζί, ήταν πολύ φίλοι και προχωρούσαν. Έχω και γράφει και βιβλία και αυτός και λέει για την ιστορία και των δύο, εδώ πέρα πάλι είναι ένα άλλο τύπο πλοίου με μεγάλη στιοφορία γιατί είπαμε ότι δεν περιμένανε αυτοί γι' αυτό και τα πανιά του είναι πολύ ψηλά για να πιάνουν και τι αλλαγέ του καιρού στο πέλαγο. Δεν είναι όπω τώρα. Έχει ένα στιοφόρο πας και λε: Α, δεν έχει αυτό, και κάθεσαι και περιμένει πότε θα φυσήξει. Εκεί δεν υπήρχε νηνεμία. Εκμεταλλευόντουσαν τον καιρό, ή ήταν κάλμα ή όχι. Και εδώ πέραν είχαν τέτοια στιοφορία που πιάνανε και το αράκι το αυτό και μπορούσε και δεν έμενε ποτέ σε ακινησία. Εδώ είναι άλλο πλοίο που του ήταν η προστιμίδου του του Νίκου του Καβαδία. Και το ονόμασε Νίκο Καβαδία. Βλέπετε την ιστιοφορία του, βλέπετε τι λεπτομέρειε. Όλα είναι ξυλόγλυπτα. Όλα είναι ένα-ένα, βιαγμένο -ένα, με το χέρι. Και εδώ είπαμε ότι είναι τα γαλεόνια με τον πλούτο. Αυτά όμω τα φοδιαζόντουσαν οι Έλληνε, είτε από, την, από του Ισπανού, είτε από του Βενετού, είτε από τους γενουάτες. Αυτή ήταν η πρωτοπόροι, βλέπετε, και την καλλιτεχνία τους και τα αυτά. Εμείς δεν είχαμε αυτή την καλλιτεχνία. Μας ήταν πιο άκομψα τα σκάφη και τα χρησιμοποιούσαμε για συγκεκριμένα. Ε, αυτά όμως οι προύχοντες οι Έλληνες τα αγοράζανε από αυτούς, τα μετατρέπανε και τα χρησιμοποιούσαν στον αγώνα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εδώ πέρα έχουμε μια ξυλόγλυπτη λαγουδέρα, δηλαδή το τιμόνι. Το γυρίζουμε δεξιά-αριστερά και έχουμε τη διακυβέρνηση του σκάφους. Και εδώ είναι ένα αντικείμενο που το είχε τότε στα εστιαφόρα πάνω ο κυβερνήτη να βάζει προσωπικά ε, αντικείμενα δικά του ή έγγραφα για οτιδήποτε που του έδινε ο ιδιοκτήτη. Ο και εδώ πάλι είπαμε ένα οικοστρόφιο. Και τα φανάρια δεξιά-αριστερά που είναι για να προσδιορίζει το άλλο, αριστερά το κόκκινο, δεξιά το πράσινο για να το βλέπουν και τα άλλα τα πλοία να προσέχει το ένα το άλλο. Κύριε Μαρκογιάννη, πόσο μακριά ταξίδεψαν αυτά τα πλοία του Έλληνε στην ιστορία και ποια είναι η δική σα σχέση με τη θάλασσα. Τα πλοία αυτά ταξίδεψαν σε να δούμε και από νωρί. Είχαν γυρίσει, ήταν οι πρωτοπόροι σε όλου του τομεί οι Έλληνε από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη. Αλλά επειδή εδώ πέρα εστιάζουμε τώρα 19ο-20ο αιώνα και εκεί πέρα οι Έλληνε. με τις γνώσει δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία στηρίχθηκε στους ναυπηγούς τους Έλληνες και, και, στα πληρώματα των Ελλήνων. Άρα ξέραν τη χρησιμότητά τους και τους χρησιμοποιούσαν από την αρχή. Και με την πύρα που αποκτούσαν αυτοί και μετά γυρίζαν στα νησιά τους στα αυτά, μπορούσαν και αυτοί να επαδρώσουν και να αποκτήσουν ελληνικά πλοία και να μπουν και αυτοί στον αγώνα εναντίον της Οδωμανικής Αυτοκρατορίας. Η σχέση μου με εμένα είναι ότι ξεκίνησα σαν καπετάνιος ε, του εμπορικού ναυτικού, τελείω στις Ακαδημίες, μετά Πήγα και σπούδασα στην Ιταλία και στην Αγγλία να φυγός. Είμαι επιθεωρητή του εμπορικού ναυτικού. Κάνω τι πιστοποιήσει στα θέματα ασφαλεία όλων των πλοίων ή είναι τη ακτοπλοεία εδώ πέρα ή τα ημερόπλαια που ταξιδεύουν στα νησιά. Είμαι ενεργό επιθεωρητή των πλοίων και ξέρω ανα πάσα στιγμή τι κινήσει και τι υποχρεώσει του. Λοιπόν, και ταυτόχρονα περνάω και εγώ στι τελευταίε εξελίξει, διεθνεί προδιαγραφέ του IMO για να ξέρω ακριβώ τι επιθεωρήσει θα κάνουμε και τι απαιτούνται και θα κάνουν. Λοιπόν, έχω υπηρετήσει σαν σύμβουλο και σαν διευθυντή υπουργό στο παρελθόν στο Υπουργείο Μπορικαίων Αυτιλία. Έχουμε γράψει αρκετά βιβλία που έχουν σχέση με την, ε, με την εκπαίδευση των αξιωματικών, των καπετανιών και των μηχανικών. Έχουμε κάνει 18 εκδόσει που έχουν σχέση με το επάγγελμα του ναυτικού και της ναυτικής ιστορίας.